Κύριε Νικολάου, είναι λάθος η κατεύθυνση της πολιτικής ή το κόμμα σας ήταν γι' αυτό μεταξύ των οποίων δεν ψήφισε τις... Ήταν το μόνο από τα ελληνικά κόμματα, κύριε Παπαγεωργίου, που δεν ψήφισε ούτε την ΚΑΠ στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου του 2021. Αυτό το λέω γιατί τώρα ξαφνικά όλοι είναι με τους αγρότες, τους βιοπαλαιστές αγρότες που αγωνίζονται, η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και το κόμμα του Βελόπουλου, όλοι εκείνοι δηλαδή που ψήφισαν δύο φορές. Όχι μία, δύο φορές την ψήφισαν την ΚΑΠ, γιατί καταψήφισαν την απόρριψη της ΚΑΠ τον Νοέμβριο του 2021 και στη συνέχεια υπερψήφισαν την προσωρινή συμφωνία που είχε φτάσει η Κομισιόν. Επειδή αυτό είναι και λίγο τεχνικό και άγνωστο θέμα, ξέρετε, η ΚΑΠ είναι από τα πιο, να το πούμε αυτό, από τα πιο περίπλοκα, το πιο πολυγραμμένο θέμα, αντιφατικοί κανονισμοί, δεν βγάζουν άκρη του ειδικοί. Μπορείτε να μας πείτε την ουσία του προβλήματος ποιο είναι? Γιατί λέμε η ΚΑΠ, κοινή αγροτική πολιτική, ακούμε κάτι καλό. Έγινε για να έχουμε παραγωγή στην Ευρώπη, να μην πεινάει ο κόσμος, να έχουμε πάρκια, έχουμε πάρκια. Σου λέω γιατί είναι κακή η ΚΑΠ, δηλαδή θα ήθελα σας δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί είναι σημαντικό ότι σε αυτή τη φάση και στις κινητοποίησεις των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις κινητοποίησεις που γίνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τίθεται στο επίκεντρο η ΚΑΠ. Σε 10 χρόνια υποχώρησε το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από περίπου 10% σε περίπου 6%. Αυτό, αν θέλετε, για τα ελληνικά δεδομένα από την ένταξη της χώρας στην μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχουμε δει να συμβαίνει με ακόμη μεγαλύτερο ξεκλήρισμα. Από 20-21% να έχουμε πέσει και εμείς στον ίδιο πάνω κάτω ευρωπαϊκό μέσο όρο του 6%. Αυτό δείχνει ότι ανεξάρτητα από τα επιμέρους προβλήματα και τις διαφορετικές προσεγγίσεις στα κράτη-μέλη, η γενική στρατηγική αυτή που είπατε, κοινή αγροτική πολιτική, έχει ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο και στόχο. Αυτό είναι, κατά την άποψή μας και επιβεβαιώνεται σήμερα, η συγκέντρωση της αγροτικής παραγωγής και η αλλαγή χρήσης γης σε λίγα χέρια, η ενίσχυση των μεγάλων ομίλων, κυρίως του αγροτοδιατροφικού τομέα και του λιανικού εμπορίου. Αυτό για να γίνει, ένας από τους μηχανισμούς ήταν η ΚΑΠ. Οι διάφοροι μηχανισμοί, αν θέλετε, πολύ σωστά περιγράφησαν πριν και στο ρεπορτάζ. Ενισχύσεις, επιδοτήσεις, οι οποίες με κάθε μεταρρύθμιση της ΚΑΠ δίνονταν όλο και περισσότερο, συγκεντρώνονταν στις μεγαλύτερες, αν το θέλετε έτσι, εκμεταλλεύσεις. Ταυτόχρονα, υπό το πρίσμα της πράσινης συμφωνίας, νέοι πράσινοι όροι και προδιαγραφές, πράσινοι σύμβουλοι για τους αγρότες, οι οποίες κοστίζουν πραγματικά μία περιουσία. Πράγμα το οποίο δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα για τους βιοπαλαιστές αγρότες. Είναι το έδαφος, αν θέλετε, πάνω στο οποίο προστίθενται μια σειρά από άλλα προβλήματα, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι το κόστος των καυσίμων, ιδιαίτερα το πετρέλαιο, όπως είναι η ολοκληρωτική καταστροφή, για παράδειγμα, που είχαμε στη Θεσσαλία, στον αγροτοδιατροφικό τομέα μετά τις μεγάλες πλημμύρες, αλλά και φωτιές που οδήγησαν σε ολική καταστροφή άλλους τομείς, όπως είναι η Μελισσοκομεία και στην Εύβοια, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη κτλ. Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο το οποίο βγάζει τους αγρότες, τους βιοπαλαιστές αγρότες στην Ελλάδα αλλά και τους αγρότες σε άλλα κράτη-μέλη, στο δρόμο, στον αγώνα για την επιβίωσή τους. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί αναφέρατε κάποια πράγματα τα οποία είναι σε δύο κατηγορίες. Ένα είναι τα προβλήματα, κόστους, συγκυρία, καταστροφές κτλ. Και ένα άλλο είναι ο σχεδιασμός ο ευρωπαϊκός. Αυτό που, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, κατάλαβα ότι λέτε, είναι ότι έτσι όπως είναι σχεδιασμένη αυτή η πολιτική, εντείνει την ανασφάλεια την οικονομική των μικρών αγροτών, οπότε αυτοί δεν μπορέσουν να διατηρήσουν καλλιέργειές τους. Αυτό συζητάτε και αναγκαστικά θα γίνονται όλο και θα πηγαίνουν αυτά και σε όλο μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις. Αυτός είναι στόχος τον οποίο έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος διαπερνά, αν θέλετε, συνολικά την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα μέτωπα. Είναι πιο χαρακτηριστικό, αν θέλετε, να το δούμε στην λεγόμενη πράσινη μετάβαση, το νέο πράσινο deal και την ψηφιακή μετάβαση. Δείτε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο μηχανισμός ο οποίος το συνόδευσε, που εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και την Κομισιόν, ύψους γύρω στα 765 δισεκατομμύρια ευρώ, προορίζεται κατά 70% για τους ομίλους και τις μεγάλες επιχειρήσεις, είτε των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε των ψηφιακών ομίλων. Ωραία. Αυτό δείχνει ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται στον γεωργικό τομέα. Και αντίστοιχα αυτό μπορείτε να το δείτε και στην ΚΑΠ, όταν μιλάμε για τον πυλώνα 1, πυλώνα 2 ή τα διάφορα προγράμματα τα οποία αποπροσανατόλιζαν, για παράδειγμα, από την καλλιέργεια
διατροφικών προϊόντων και έσπρωχναν σε λύσεις όπως είναι ο αγροτουρισμός, μία σειρά από τέτοια πράγματα. Και βεβαίως η μεγάλη μερίδα των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων, η οποία δίνεται σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις, οι οποίες λειτουργούν με τους όρους των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Κύριε Νικολάου, εσείς σε ποια κατεύθυνση βλέπετε τις λύσεις? Δηλαδή, λέμε αν αληθούν μέτρα, ωραία. Ακριβώς. Ένα είναι η ενίσχυση των αγροτών. Κατανοητό. Από εκεί πέρα σε θέματα πολιτικής. Θα σας πω, επειδή χτες βρέθηκε σε όλα τα μπλόκα, τουλάχιστον μέχρι και τη Θεσσαλία, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, και η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος και οι δύο Ευρωβουλευτές, και εγώ και ο Κώστας Παπαδάκης, βρεθήκαμε στην Λάρισα και στην Καρδίτσα στα μπλόκα την περασμένη Κυριακή. Συνομιλήσαμε με πάρα πολλούς βιοπαλαιστές αγρότες. Το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήματα τα οποία αποφασίζουν μέσα από τις συνελεύσεις τους, μέσα από τα μπλόκα, οι αγρότες. Και εδώ χρειάζεται να επισημάνουμε ορισμένα πράγματα. Γιατί πραγματικά είναι ένας γόρδιος δεσμός που εμείς λέμε ότι λύνεται και θα λυθεί με την συλλογική οργανωμένη πάλι των βιοπαλαιστών αγροτών και την αλληλεγγύη των υπόλοιπων τμήματων του ελληνικού λαού, που και αυτοί πλήττονται από παρόμοια προβλήματα. Για παράδειγμα, όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών. Φέρει πίν για το αφορολόγητο πετρέλαιο, το οποίο ανατράπηκε με το τρίτο μνημόνιο του 2015. Ή για παράδειγμα για κατώτατες εγγυημένες τιμές των προϊόντων τους, οι οποίες θα τους δίνουν τη δυνατότητα να αναπαράγονται οι ίδιοι, να έχουν εισόδημα που θα τους εξασφαλίζει επιβίωση και να αναπαράγουν την παραγωγή τους. Η τιμή πώλησης, δηλαδή αυτό πραγματικά και για αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν την ελεύθερη αγορά, να το πω έτσι, στην αγροτική παραγωγή, είναι ο μοναδικός τομέας όπου την τιμή πώλησης την καθορίζει ο αγοραστής και όχι ο παραγωγός. Την καθορίζει δηλαδή ο μεσάζοντας, η λιανική επιχείρηση, ο όμιλος, ο αγροτοδιατροφικός όμιλος, που λέει στον αγρότη ότι όχι, εσύ αγόρασες το σπόρο για, μας λέγανε ας πούμε στην Καρδίτσα, για 43 λεπτά και θα μου πουλήσεις τη σοδιά για 23. Το προϊόν, και εσύ μετά, το τελικό προϊόν τετραπλασιάζεται τουλάχιστον η τιμή. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πράγματα τα οποία οι αγρότες τα έχουν αποφασίσει, τα διεκδικούν σήμερα και έχουν δίκιο. Σε αυτή την έννοια όμως χρειάζεται να δούμε και ορισμένα πράγματα. Γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση. Όντως ασκεί επίδραση μεγάλη ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί και όλα τα προηγούμενα χρόνια και πριν την έναρξη του πολέμου, που έκοψαν εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων, ήταν οι ποσοστώσεις όπου οδήγησαν την Ελλάδα, που ήταν μια χώρα που είχε μεγάλη αυτάρκεια διατροφική, σήμερα να εισάγει ακόμα και παραδοσιακά τρόφιμα τα οποία τα παράγαμε στη χώρα μας και ήταν και φτηνότερα. Ήταν όλη αυτή η λογική της κάποιης στήριξης μιας τέτοιου είδους εντατικής καλλιέργειας, η οποία του έφερε σήμερα σε αυτές τις αντιφάσεις την ίδια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως λένε και οι ίδιοι, που αναγνωρίζουν και οι ίδιοι. Όμως μπορεί ΕΛΚ, σοσιαλδημοκράτες, φιλελεύθεροι, ακροδεξοί κτλ. Όλοι να λένε ότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να πάμε παραπίσω την εφαρμογή. Αλλά δείτε, στην περασμένη Ολομέλεια πριν από μερικές μέρες, 9 δισεκατομμύρια επί της ουσίας θα δοθούν έξτρα για τους αγρότες, 50 δισεκατομμύρια λάδι στη φωτιά του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Όλα αυτά είναι για μας ζητήματα που σήμερα είναι στο επίκεντρο. Ο ελληνικός λαός πρέπει να έχει γνώση, πρέπει να έχει γνώμη και νομίζουμε ότι χρειάζεται με τη δική του πάλη να κατακτήσει τα δικαιώματα του. Σίγουρα στη γραμμή που υποστηρίζουν και τα ελληνικά πολιτικά κόμματα που στήριξαν τις επιλογές της ΚΑΠ, αλλά και τις υπόλοιπες επιλογές, όπως την συμμετοχή της χώρας στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, στα υπεριαλιστικά σχέδια, στον πόλεμο στην Ουκρανία, στη σφαγή σήμερα στη Γάζα, στην εμπλοκή στην Ερυθρά Θάλασσα, που όλα αυτά θα προστεθούν, θα δρουν σωρευτικά για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Πρέπει και αυτά να κριθούν και οι ευρωεκλογές είναι μια καλή στιγμή ο ελληνικός λαός να τα βάλει όλα αυτά στο ζύγι και να κρίνει ποιοι ήταν εκείνοι που από την αρχή προσπάθησαν να αποδείξουν και να αποκαλύψουν πού πηγαίνει η συζήτηση και ποιοι ήταν αυτοί που σήμερα, για να θολώσουν τα νερά, κρατούν άλλη στάση. Σαφές, το ΚΚΕ ήταν σαφής η τοποθέτησή του και τότε και τώρα. Πολύ σύντομα έχει πλέον αποκαλυφθεί και αποκαλύπτεται ακόμη περισσότερο ότι όλα αυτά τα ψέματα που μας έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου για την Ευρωπαϊκή Ένωση των αγορών, της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, ότι θα διασφαλίσει την ευημερία, το εισόδημα, θα διασφαλίσει τους φτωχούς αγρότες,
όπως και για το λαό συνολικότερα, ότι πλέον έχουν αποκαλυφθεί, έχουν πέσει, είναι μια θηλιά στο λαιμό του ελληνικού λαού και των βιοπαλαιστών αγροτών που πρέπει να τη βγάλουν. Εμείς λέμε ότι οι βιοπαλαιστές αγρότες σήμερα έχουν δίκιο και πρέπει η κυβέρνηση να κάνει πράξη τα δίκαια αιτήματά τους που σχετίζονται, για παράδειγμα, με την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, με 100% αποζημιώσεις για τις ζημιές, με μείωση του κόστους παραγωγής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το αφορολόγητο πετρέλαιο, κατώτατες εγγυημένες τιμές για την επιβίωσή τους.